Το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στο κοινό μετά από 5 χρόνια. Τόσα χρειάστηκαν για την ανακαίνιση και την επέκτασή του, χωρίς βέβαια να λείπουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση. Τώρα όλα είναι έτοιμα και στις 25 Οκτωβρίου 400 έργα του γνωστότερου ίσως καλλιτέχνη στον κόσμο θα περιμένουν τους επισκέπτες. 3.700 τετραγωνικά μέτρα είναι πλέον το εμβάδο του μουσείου που βρίσκεται στην περιοχή του Μαρέ, στο Hotel Salé, ένα μέγαρο του 17ου αιώνα. 52 εκατομμύρια ευρώ κόστησε το συνολικό ρέτου σάρισμα, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός μίλαγε μόλις για 22 εκατομμύρια. Μπορούμε να περάσουμε από το 1895 στο 1972, ακολουθώντας όλη τη δημιουργική πορεία του Πικάσο βήμα-βήμα. Τη βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι. Έχουμε πλέον λιγότερους περιορισμούς λόγω του χώρου. Η έκθεση έχει μεγαλύτερη έκταση, έχουμε περισσότερους πλέον τείχους. Η Αν Μπαλτασαρή ήταν μέχρι πρότινος η διευθύντρια του μουσείου. Απολύθηκε τον περασμένο Μάιο εν μέσω κατηγοριών για καθυστέρηση των εργασιών, κακοδιαχείριση και για τις έρηδες που υπάρχουν ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κληρονόμους του Πικάσο. Ο διαδοχός της Λοράν Λεμπόν ελπίζει ότι όλα θα διορθωθούν πλέον. 5 χρόνια το μουσείο ήταν κλειστό, υπάρχει μεγάλη προσμονή. Πιστεύαμε ότι θα φτάναμε εδώ με μια άλλη σύλληψη, καθώς γνωρίζουμε όλο το έργο του Πικάσο. Τελικά είναι ένας άλλος Πικάσο που ήρθε στην επιφάνεια. Το Μουσείο Πικάσο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη στον κόσμο. Δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά της οικογένειάς του Πικάσο στο γαλλικό κράτος, το οποίο για αντάλλαγμα την απάλλαξε από τους φόρους που όφιλε να καταβάλει. Αυτό συνέβη μετά το θάνατο του Ισπανού καλλιτέχνη το 1973. Το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.